Ήταν 1 Δεκεμβρίου του 1913 όταν οι γυραίοι αγωνιστές Αναγνώστης Μάντακας και Χατζημιχάλης Γιάνναρης ύψωναν την ελληνική σημαία στο φρούριο του Φυρκά παρουσία του βασιλιά Κωνσταντίνου και του πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου. 109 χρόνια μετά, η Κρήτη τίμησε τη δικαίωση των αγώνων που οδήγησαν στην επίσημη ενσωμάτωσή της με το ελληνικό κράτος. Στην ομιλία του από το φρούριο του Φυρκά, εκεί που φυλακίζονταν οι αγωνιστές της εποχής, ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σιμανδυράκης τόνισε πως γεγονότα όπως αυτό της 1ης Δεκεμβρίου χαράσονται ανεξίτηλα στη μνήμη, γίνονται ορόσημα και σύμβολα ακατάλυτα. Ένα ορόσημο που μας καλεί να αναστοχαστούμε, να αντιληφθούμε τη σημασία των πολιτικών ηγεσιών. Γιατί δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι η Κρήτη ευτύχησε σε αυτό το τελευταίο εξαιρετικά κρίσιμο στάδιο του κρητικού ζητήματος να είναι πρωθυπουργός της Ελλάδος ο Ελευθερίος Βενιζέλος. Το κυπριακό ζήτημα, μια ιστορία χαμένων ευκαιριών που μας τυχιώνει, δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολιών. Μαχητικά αεροσκάφια απέδωσαν τιμές την ώρα που η ελληνική σημαία υψωνόταν στο φρούριο του Φυρκά.